Μετά την ανακοίνωση του exit poll, μεγάλη ήταν η απογοήτευση αλλά και η ελπίδα των στελεχών και υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι η εικόνα θα ανατραπεί. Η απογοήτευση μεγάλωσε όταν στο σύνολο της ενσωμάτωσης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκέντρωσε 20,07% με 72 έδρες και διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που αγγίζει το 20%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας εκλέγεται πρώτη η Τάνια Ελευθεριάδου με πάνω από 6.000 ψήφους. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει το τι διακυβεύεται και έτσι οδηγήθηκε ο κόσμος σε μια χαλαρή ψήφο, δεδομένου ότι γνωρίζει ότι θα έρθουν και δεύτερες εκλογές. Το έχουμε ξαναζήσει βέβαια αυτό στις ευρωεκλογές του 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα είχε πάρει περίπου το ίδιο ποσοστό με σήμερα. Δεν σταματάμε τον αγώνα, συνεχίζουμε στις δεύτερες εκλογές ακόμα πιο δυνατά να πείσουμε τον κόσμο ότι το πρόγραμμα και οι προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι προς όφελός του και φυσικά πιστεύουμε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, ότι θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, δεδομένου ότι ο κόσμος στη χαλαρή ψήφο, ξέρετε, διασπάται και ψηφίζει και μικρότερα κόμματα. Και αυτό έκανε και τώρα. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαλαρή ψήφος είναι αυτό που έγινε και στις ευρωεκλογές το 2017. Ο κόσμος γνωρίζει ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το γνωρίζει εκ των προτέρων, δεδομένου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βεβαίωσε ότι θέλει να επιδιώξει την αυτοδυναμία. Και αυτό είπε και σήμερα μετά τα αποτελέσματα. Επομένως, ο κόσμος θέλησε να ψηφίσει και μικρότερα κόμματα για να δείξει δυσαρέσκεια, να ψηφίσει ένα πρόσωπο υποψήφιο στα μικρότερα κόμματα που γνωρίζει και θέλει να το βοηθήσει. Πιστεύω όμως ότι θα συσπηρωθεί, γιατί πραγματικά η πλειοψηφία φάνηκε και σήμερα ότι δεν θέλει τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση, δεν υπάρχει λόγος. Καταρχάς, εμείς το κόμμα μας το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Εμείς κινούμαστε με τις πολιτικές μας, οι πολιτικές μας δεν έχουν αλλάξει. Εκφράζονται από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Το ίδιο θα εκφραζόταν και με οποιοδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι θέμα ηγεσίας. Θεωρούμε ότι ο Αλέξης μας εκφράζει και δεν θα τεθεί τέτοιο θέμα. Θα περιμένουμε, επειδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό, να δούμε πού θα πάει. Επειδή ξέρετε στην Καβάλα αναδήμου είναι τεράστιες οι διαφορές Δήμος Παγκαίου ή Δήμος Καβάλας, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιο σχολιασμό. Εκτιμώ τελικά εκ του αποτελέσματος ότι έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο, αν και βέβαια όσοι πολίτες νόμισαν ότι έχουμε κρυφή ατζέντα ήταν η τρομακτική λάσπη που εκτοξεύθηκε μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι εκατότερο των προσδοκιών μας. Είναι μια αρνητική έκπληξη για μας. Ελπίζω και πιστεύω ότι η τελική εικόνα θα είναι καλύτερη και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Από εκεί και από ό,τι καταλαβαίνω από τους αντιπροσώπους των εκλογικών ότι έχουμε πάρα πολύ εποχή. Πάρα πολύ εποχή. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να προσελκύσουμε τους νέους αλλά τους και γενικότερα. Νέους, αλλά οι νέοι έχουν την εντύπωση και ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα πήγαιναν τώρα το απόγευμα να πω.